Κομπινός Γιώργος, αντιπρόεδρος στην Ένωση Γονέων του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου, Αριστοτέλης. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε την προσπάθεια των καθαριστριών. Νοιαζόμαστε πρώτα απ' όλα για τα παιδιά μας. Πρέπει τα σχολεία να είναι καθαρά και δεν είναι σωστό σε μια περιοχή όπως είναι ο Δήμος Κορδελίου Ευόσμου με 18.500 μαθητές, αυτή τη στιγμή να υπάρχουν 76 καθαρίστριες στα σχολεία. Είναι άδικο ότι έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Γιατί πέρσι, ενώ τις είχαν βάλει στο Δήμο σαν ορισμένου χρόνου, φέτος τις ξαναβγάλαν από αυτό το καθεστώς και εκεί που πέρσι οι γυναίκες παίρνουν 750 ευρώ, τις ξαναγύρισαν στο καθεστώς των 550 ευρώ για να πάρουν, λέει, και άλλες καθαρίστριες. Στην ουσία αυξήσανε κατά 15 άτομα τις καθαρίστριες, αλλά τα σχολεία παραμένουν ακαθάριστα γιατί μειώθηκαν οι εργατόρες. Αυξήθηκαν τα άτομα, αλλά με μειωμένες εργατόρες. Αλλά στην ουσία δεν κέρδισε κανένας τίποτα. Και αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σωστό και κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμος και η πολιτεία βασικά. Αλλά πρωτίστως ο Δήμος. Από τη στιγμή που υποτίθεται ότι η κυβέρνηση έδωσε τα λεφτά στο Δήμο, πρέπει ο Δήμος να βρει καθαρίστες και να αλλάξει το ωράριο των καθαριστριών για να μπορούν επιτέλους τα σχολεία να είναι καθαρά. Θεωρείτε ότι τώρα με το ζήτημα της πανδημίας αυτό επήγε ακόμα περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν? Έχουν βάλει τα παιδιά μάσκα στο σχολείο. Τους αναγκάζουν να κάνουν σε δύο rapid test, δύο self test την εβδομάδα, πέντε τεστ που τους δίνουν καθημερινά, να δηλώνουν στα έντοπα, στα οπουδήποτε πηγαίνουν να κυκλοφορούν με ένα χαρτί στο χέρι και δεν φροντίζουν για την υγεία των παιδιών με τις καθαρίστριες. Άρα, άμα υπήρχαν οι καθαρίστριες στο σχολείο, σίγουρα θα υπήρχε περισσότερη υγιεινή και θα ήταν και το πιο σωστό. Γιατί υποτίθεται ότι με τον COVID υπάρχει πρόβλημα.